λέει να σου παραχωρήσει τη θέση για το μάτσο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά μετά από εκείνον θα δευτερολογήσω ένα λεπτό. Για ποιο λόγο? Για να απαντήσω αυτά που θα πω. Και μετά τι να κάνω εγώ, να ξαναδευτερολογήσω? Όχι. Γιατί όχι? Εσύ χάνεις. Μέλα, 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 να τελειώνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Καταρχήν. Καταρχήν. Καταρχάς. Θέλω να πω στους οπαδούς, τους δικούς μας του Ολυμπιακού, που κατέφυγαν να ρίχνουν καπνό, να διακόπτεται το παιχνίδι και να κάνουν το Καραϊσκάκι τούμπα, ότι πρέπει να ντρέπονται. Πρέπει να ντρέπονται. Δεν ξέρω ποιοι ήταν. Δεν είπα αυτό, φίλε, ότι είμαι βάζελος. Δεν ξέρω ποιοι ήταν. Δεν ξέρω πώς η διοίκησή μας μπορεί να ελέγξει, η security πώς μπορούν να ελέγξουν. Από εκεί και πέρα αυτό ήταν απαράδεκτο. Δηλαδή πήγαν να κάνουν το Καραϊσκάκι τούμπα. Ναι, μέχρι τώρα εκκλησία. Όχι. Όχι. Μη μίλασε παρακαλώ. Λοιπόν, δεύτερον, αν θέλανε κάποιοι το οφθαλμό να διοφθαλμού για πέρυσι στο κύπελο, που γίνανε αυτά που γίνανε, αυτοί που διαμαρτύρονται οι παοξίδες σήμερα, ας κάτσουν να δουν το ΜΑΚ να παίρνει την μπάλα με τα αριστερό του χέρι, γιατί το δείξε και ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης και παραδόξως το δείξε στο Sky, και από εκεί και πέρα να μιλάνε. Δηλαδή, εμείς δεν πρέπει να ακολουθούμε αυτούς οι οποίοι κάνουν κακό και στο ποδόσφαιρο και στην ομάδα τους. Εμείς πρέπει να είμαστε άλλης λεγόμενος πάστας. Επιστήμονες. Όχι αυτό το πράγμα. Επιστήμονες. Εγώ ελπίζω ότι δεν θα το ξαναδώ. Φεύγουμε τώρα από εκεί, πάμε στο παιχνίδι. Δεν μου λες, αυτό έριξε τον ρυθμό. Ποια από τις δύο ομάδες έκανε κακό, εσένα ή τον ΠΑΟΚ? Σε εμάς έκανε κακό, είμαστε εκεί παιδούχοι. Οι άνθρωποι που οι φιλοξενούμενοι πάντα τους ευνοούν. Σπάει τον ρυθμό. Πλάκα μας κάνεις, ρε φίλε. Πάμε κάτω. Πάμε στο παιχνίδι. Πάμε στο παιχνίδι. Μαγικά κάνει. Δεν υπάρχει αυτό. Απίστευτο. Πάμε στο παιχνίδι. Relax, please. Ναι, ναι, sorry. Relax. Nothing. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι. Ολυμπιακός κλασικά 4-2-3-1. Δεν έχουμε αριστερό back. Δυστυχώς έχουμε έναν. Να πω ότι κακώς έφυγε ο Σαλίνο, αλλά δυστυχώς πάλι δεν πληρώνω εγώ την ομάδα, την πληρώνει ο κύριος Μαρινάκης. Άρα δεν μπορώ. Ρίχνεις αιχμή στο Μαρινάκη που έχει μια τέτοια τετράδα στην άμυνα. Μη διώξεις τον τάδε και κράτα τον τάδε. Κράζεις το Μαρινάκη για την τετράδα σου στην άμυνα. Δεν κράζω. Γιατί εγώ δεν κράζεις? Πρόεδρο, γιατί δεν κράζεις? Γιατί κράζεις τον πρόεδρο? Γιατί είναι κότα. Κότα είσαι. Κότα είσαι και φαίνεσαι. Ναι. Παρακάτω. Βάλε τα κλάματα μετά. Κότα, κότα. Κότα είσαι και φαίνεσαι. Έτσι, μη μου κολλάς εμένα. Εγώ είμαι κύριος, δεν πρόκειται να σε ξεσυνήσω. Γιατί δεν κράζεις όμως, αφού υπάρχει πρόβλημα, κότα είσαι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κότα είσαι και φαίνεσαι. Πάμε παρακάτω, πρόβλημα. Πάμε, πάμε, ναι. Λοιπόν, και κάτσε και από κάτω, γιατί είμαι κοκόρι, να πούμε εγώ. Κάθε χρόνο ξέρεις τι παθαίνεις. Λοιπόν, αυτό αφορά τον Τζόρνταν και τους αυτούς που είναι σαν και εκείνον. Γιατί το μεσημέρι στο Χορτιάτη σε μια ταβέρνα, εσύ, μίλαγα με κάποιον που διαφήμιζες, Κώστα, πέρυσι. Ναι. Το οποίο το παλικάρι μπλάκαμε μια χαρά. Βρήκαμε και άκρη και τα πάντα. Ναι. Ο μόνος που μου δείχνει παοξής και στραβοκέφαλος σαν κομμουνιστής είναι ο Τζόρνταν. Δεν έχω δει άλλον ακόμα. Όταν το δω θα δεν το δεν μπορείτε να κάνετε κριτική τον πρόεδρο σας. Είστε κότες. Λοιπόν, εγώ λέω δεν πληρώνω και δεν μπορώ να του υποδείξω. Αυτό αν θες το καταλαβαίνεις. Αλλά ξέρω ότι δεν καταλαβαίνεις και δεν πολλά. Δεν μιλάω προσωπικά μόνο για σένα. Δεν μιλάω είναι γενικά στου παδού που είσαι ο καθένα. Δεν είμαι υπεύθυνος για το IQ σου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Και εγώ για το δικό σου φυσικά. Καλά, εγώ έχω τελειώσει πανεπιστήμιο. Άστα αυτά. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο. Και εγώ το μεγαλύτερο. 4-2-3-1 και από αυτό έχω τελειώσει του πεζοδρομίου. Λοιπόν, άστα τώρα. Προσπαθεί να μου βγει από πάνω, δεν μπορεί. Λοιπόν. 4-2-3-1 η ομάδα. Δεν έχουμε αριστερό μπακ. Από εκεί χτύπησε ο ΠΑΟΚ όπως το είχαμε επισημάνει. Ευτυχώς μας δημιουργήθηκε μόνο ένα πρόβλημα. Αποστημένη φάση. Ναι. Από εκεί και πέρα το εντόπισε ο κύριος Μπέντο, ο οποίος ώρες μου δείχνει να κοιμάται όρθιος. Ναι. Έβαλε δεξί μπακ τον Ομάρ, έβαλε αριστερό το Φιγκέιρας. Δεν θα πρέπει να το ξεκινήσει αυτό το έργο. Γλιτώσαμε το κακό, βεβαίως και έπρεπε να ξεκινήσει έτσι. Άρα του χρεώνεις κακή σύνθεση στην τετράδα του. Ναι, λάθος εκεί μεγάλο. Ναι. Ή έπρεπε να βάλει τον Μάρτινς
και να βάλει στα χαφ τον Καμπιάσο. Να βάλει τον Μάρτινς αριστερό μπακ. Έτσι. Ναι. Που είναι και γρήγορο. Δεν τον έβαλε γιατί είναι κοντό. Και θα... Το ναι. κοντό δεν μου λέει τίποτα. Στην πλάγια γραμμή παίζει. Εντάξει. Αν λοιπόν, στα σέντερ μπακ όμω θα... και επιλέξει θα έχει θέμα. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε. Ναι. Από εκεί και πέρα ο Φορτούνης στο πρώτο ημίχρονο δεν έπαιξε καλά. Ναι. Δεν έπαιξε όπω προηγούμενου αγώνε. Στο δεύτερο ημίχρονο συνήθε. Έφταιγε και ότι ο άλλος προπονητής, αλλά εγώ δεν είμαι αρμόδιος, έβγαλε τον Γκάνιας και έβαλε μέσα το Χαρίση, ναι. ο οποίος μου φαινόταν πιο λίγος από αυτόν. Ο Χαρίσης με τον Γκάνιας και τον Τζίμι Ροτ θα φαινόταν παραπάνω. Βέβαια. Αν είχε πλάτη έναν. Έστω ένα μέτριο κόφτη σαν τον Γκάνια. Ο Σακόφ. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Ναι, ο Σακόφ. Δεν πολύ φάνηκε, μια τρεχάλα έκανε όλοι. Είναι μια αδυναμία τα χαφ του ΠΑΟΚ. Είσαι τυχερός που είχες καλύτερη τριάδα κατά και τα άλλα. Και από εκεί και πέρα βρήκαμε μια ομάδα στημένη στον άξονα με πέντε παίχτες, έξι. Και εμείς χωρίς λόγο πηγαίναμε συνεχώς από τον άξονα αντί να πηγαίνουμε να πλαγιοκοπούμε. Συμπέρασμα. Κύριε Μπέντο, δεν ξέρω τον Ιανουάριο πρέπει να φέρουμε ένα μπακ ακόμα, πέσε το αρμοδίος. Εγώ το λέω από το μικρόφωνο αυτό που μου παραχωρείτε. Ναι. Δεύτερον, την ομάδα όταν σε παίζει ο άλλος έτσι κλειστά δεν μου κατεβάζεις τα center back στη σέντρα, τα κρατάς έχει. Λίγο πιο πίσω. Και αν είναι και αργά κιόλας. Αν είναι και αργά. Και κατεβάζει να συμπληρώσω εγώ και τον κοντό το χαφ πολύ ψηλά. Τρίτο. Δηλαδή δεν κρατάει και ένα γρήγορο στην κόντρα. 17 βρε κούφε, τρίτο. Σου άνοιξα την πόρτα της Ευρώπης, Μάριε, στο νησί. Ή Μάρτον ρε φίλε, άστε το νησί. Ναι. Το 67 είσαι έλεγες όρι. Λοιπόν, τρίτον, να καταλάβετε ότι πέρυσι που είχαμε και πρόπερσι το Σιώβα, κεφαλιές τέτοιες από κόρνερ δεν μας παίρνανε. Αυτό τι γίνεται. Γιατί από εκεί φάγαμε το πρώτο γκολ, η άμυνα εν υπνώση. Θα επανέλθω. Αλλά και ο Καπίνο όμως εμβλακώσει. Η απόκρουσή του είναι. Κεφαλιά από τρία μέτρα ήταν. Εσύ την πιάνεις σιγά την κεφαλιά. Για τη διαιτησία που διαμαρτύρεται ο Θαντήμα. Η διαιτησία κρίνω ότι ήταν στα σφυρίγματα ακριβοδίκαιη. Βέβαια. Δεν αδίκησε σε καμιά περίπτωση αδίκησε, ούτε τους μεν ούτε τους δε. Τώρα κάθε Πέμπτη να τα λέμε, τώρα αυτές να τα ακούσεις θα τα ακούσεις. Από την Πέμπτη που λένε διαιτητής είναι ο κύριος Κολοκυθόπουλος, αρχίζουν εδώ πάνω ορισμένοι που όπως λέει και ο Κώστας δεν είναι δημοσιογράφοι αλλά είναι οπαδοί που υποδίονται τους δημοσιογράφους, να λένε στον κόσμο ο τάδε διαιτής έκανε εκείνο, έκανε τάλο, έκανε το παράλο, η κουμπάρα με την κουμπάρα και τον κουμπάρο τον τάδε είναι το βαφτιστήρι τους, κάτι τρελά δηλαδή. Οπότε το διαιτητή το στοχοποιούν. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν να πω ότι η στοχοποίηση των διαιτητών δεν ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, ξεκίνησε από τον εμπνευστή της Τριανδρίας, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στοχοποίησε διαιτητές. Γιατί αυτή άραγε. Τη στιγμή σε έβλεπε γιατί ότι άραγε. Δεν μπορούσε να βγει πρώτος. Γιατί άραγε. Μείον 30 γιατί δεν άραγε. Να πει τίποτα. Εγώ. Εσύ που μείον 30. Ο παπάς ήταν κλεισμένος στη Φυσούνα. Μείον 30. Μείον 30. Έχασες από την Ξάνθη. Για, το, για πότε, εγώ αυτό είναι διαχρονικό φαινόμενο, αδερφέ. Διαχρονικό φαινόμενο είναι. 1821. Έλα, λοιπόν, μπες, και από εκεί και πέρα μπες, πρέπει να κοπεί, συγγνώμη, αυτό το βιολί, διότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Μην ξεσηκώνετε τον κόσμο ορισμένοι που σας το παδί και κάνετε τους δημοσιογράφους. Εντάξει, τώρα, εσύ. Εντάξει, 50-50, ούτε το Καπανδρίτη μπορείς να πάρεις. Εντάξει, κύριε Πετρωτέ. Τι έκανε ο Πετρωτός. Πολεμικό ανακοινωθέν. Είχαν πάει λέει, πίσω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ 100 άτομα. Εγώ πώς δεν τους είδα. Το δείχνει τηλεόραση. Με τρωτώσε στο γήπεδο, εσύ πού να το δει. Έδειχνε τον Ήμιτς μόνο του και έδειχνε από πίσω του 4 πίσω. Και 2-3 ακόμη από τον ερασιτέχνη σου. Το γήπεδο μέσα δεν μπήκε κανένα. Ναι, αυτό το είδα από την τηλεόραση. Πέτρωτε, εσύ που ήσουν εκεί, πού να το δει τώρα. Ρε, μην τα λέτε αυτά. Λοιπόν, φτάνει τελειώσει. Έλα ρε, λοιπόν, ο κύριο θέλει να μα κάνει το μαύρο άσπρο τώρα. Δεν υπάρχει διαιτησία. 50-50 πέσε. Πάμε τώρα. 50-50 είναι. Ναι. Ο κύριο αυτό προσπαθεί να κάνει τα. Λέγει για το μάτς. Λοιπόν, για το μάτς. Ναι. Σε θέματα τακτικής έχετε. Καταρχήν το μάτς είναι. Ανήκει σε τρεις. Μπορούμε να το απλώσουμε σε τρεις πλευρές του παιχνίδι. Ναι, στο αγωνιστικό κομμάτι. Αγωνιστικό. Πρώτον.
Νομίζω ότι ο Ίβιτς τον έφαγε κατά κράτος αυτόν τον πέντο που λένε. Ναι. Τον κέρδισε κατά κράτος. Ναι. Διότι κατέβασε τακτικά καλύτερα την ομάδα από τον προπονητή, από το Ολυμπιακού. Προπονητή του Ολυμπιακού. Δηλαδή. Και δεν συμφωνώ με εσάς. Ναι. Τα χαφ του ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερα από του Ολυμπιακού. Και αυτό φάνηκε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Όταν και από εκεί γινόταν η ανάπτυξη και από τα χαφ πήγαινε στη δεξιά πλευρά για να κατέβει η ομάδα. Λοιπόν, όλες τις μονομαχίες σχεδόν τις κέρδισε. Όλα τα χαφ. Όσον αφορά την αλλαγή του χαφ που έκανε. Ο Κανίας, γιατί του Κάνιας λέγεται. Όπως λέγεται. Λοιπόν, τον έκανε γιατί είχε κίτρινη κάρτα και φοβήθηκε μην πάρει και άλλη και κουκκινιστεί και έβαλε το Χαρίση. Μάλιστα. Και δεν έπρεπε να βγάλει το Σάχοφ. Άλλη θέση παίζει. Είναι επιθετικό χαφ ο Σάχοφ. Ο άλλος είναι αμυντικό χαφ. Οπότε ήταν πολύ καλή, πολύ καλή αλλαγή που έκανε ο Ίβιτς. Ο Χαρίσης. Αλλά σάντος ήταν ο Ίβιτς σήμερα. Κατέβασε την ομάδα τακτικά special και στην κόντρα χτύπησε τον Ολυμπιακό. Εκεί που πονάει για γέλια η άμυνα του Ολυμπιακού όλοι. Κάτι Μποτίες, Μιλιβόγεβης και ξέρω εγώ Ντακώστες. Δεν υπάρχουν αυτοί. Παιδική χαρά ο Ολυμπιακός. Εγώ νομίζω. Δεν σε διέκοψα εσένα τώρα. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε με μια κάτω μαγούλα. Δυστυχώς βγήκε 4 φορές κόντρα. Ο Μάτος δεν μπόρεσε, ο Κάμπος δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ναι. Ο Κάμπος. Ναι. Λοιπόν, να το κάνει εκεί 0-2. Δυστυχώς, Κάμπος, εσύ είσαι ο υπεύθυνος που έφερε σήμερα τον Ασλαμά στην εκπομπή. Δεν θα έρχονταν ο Ασλαμάς. Έχασε η United. Έχασε ξανά η United. Έχασε ο Ηρακλής. Θα είχανε και ο Ολυμπιακός. Δεν έρχονταν σήμερα. Δυστυχώς, εσύ είσαι ο υπεύθυνος. Πάμε παρακάτω. Το άλλο το όσον αφορά τώρα. Πάμε στο άλλο το κομμάτι της διαιτησίας. Γιατί και η διαιτησία ανήκει σε δύο αυτούς. Σε δύο πλευρές, βεβαίως. Η μία είναι μέσα στο το αγωνιστικό, διότι έγινε και απ' έξω άλλα πράγματα γίνανε. Λοιπόν, η οποία έπρεπε, η καταρχήν ήταν offside το πρώτο γκολ. Ναι. Οριακό offside λένε στην ΕΡΑ και ο άλλος λέει δεν είναι οριακό, είναι offside. Στην ΕΡΑ τα λέγανε αυτά. Ναι. Και πάσου. Είναι offside, τον λέει ο άλλος στην ΕΡΑ. Και ραδιόφωνο της Αθήνας. Ναι. Λοιπόν, καλά, ναι. Τι καλά ναι, βρε, η Άρα τα λέει, τι καλά ναι. Δεν ξέρω, λοιπόν, ξέρω τι λένε τα μάτια, δεν διέκοψα. Λοιπόν, offside το πρώτο γκολ. Ναι. Γίνεται το 1-1. Ναι. Βάζει στο παιχνίδι, τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν δίνει κόκκινη στο Μιλιβόγεβιτς. Κάπου στο 60 είναι αυτό. Ναι. Τελείωσε το παιχνίδι μετά και άμα το βγάλει κόκκινη, το παιχνίδι τελείωσε. Πανηγυρικά θα φύγει ο ΠΑΟΚ από εκεί με το διπλό. Εκεί κρίθηκε και το παιχνίδι. Πάμε παρακάτω. Κάπου νομίζω εκείνο δεν έχει πολύ σημασία. Ποιο? Στο 80 τόσο να πούμε, δηλαδή λίγα λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, έπρεπε να απολυθεί και ο Ποτία. Οπωσδήποτε. Με άλλη κόκκινη κάρτα. Και λοιπόν, η πεθερά του μαζί. Τώρα, όσον αφορά τις διακοπές του αγώνα, ναι. Ήταν 4 διακοπές έγιναν στο παιχνίδι, που σημαίνει οριστική διακοπή. Ναι. Υποσχέθηκε ο Αρετόπουλος, ναι, στον ίδιο τον Ίβιτς, ότι στην τρίτη διακοπή, αν συμβεί τέταρτη, θα είναι οριστική διακοπή. Και μετά πήρε τον λόγο του πίσω ο ίδιος ο Αρετόπουλος. Τα είπε και ο Ίβιτς αυτά, διότι θα τιμωρηθεί άμα κατέβαινε, ρε φίλε. Θα τιμωριότανε. Βεβαίως, αν δεν κατέβαινε. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, και όσον αφορά το άλλο, συμφωνείς με τα διαιτητικά τα λάθη του Αρετόπουλου? Δεν συμφωνώ στην κόκκινη του. Είναι κόκκινη κάρτα. Δεν συμφωνώ στην κόκκινη. Λοιπόν, είναι κόκκινη κάρτα. Γιατί το λέει ο κανονισμός. Ότι είναι τελευταίος παίκτης αυτός εδώ πέρα και είχε πρόθεση να πάει στα πόδια. Είχε πρόθεση να πάει στα πόδια. Πήγε με πρόθεση πάνω στα πόδια. Τον έκανε τάκι στα πόδια πάνω. Με πρόθεση, φαίνεται πεντακάθαρα. Δεν βλέπει τους άλλους δύο. Άλλαξε ο κανονισμός για μέσα στην περιοχή. Άσε τώρα να λένε, ρωτήστε. Λοιπόν, είναι κόκκινη κάρτα. Και στο offside συμφωνείς. Αυτά λοιπόν που συμφωνείς εδώ, αν βγεις, είπες, βγήκε στο Sport FM και είπες 5 πράγματα για τον Πανέγκο και δεν σε ξανακαλέσαν. Το offside, δεν. Εάν βγεις αύριο και τα πεις στον Αλέφα του Γκατζαβέρη, μπορεί να μην σε ξανακαλέσουν και εκεί. Στο να το ξέρεις. Διότι είναι δύο εγκλήματα διαιτητικά αυτά του Αρετόπουλου. Την έπαιρνε, την έπαιρνε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Λοιπόν, αυτά τώρα όσον αφορά κάποια στιγμή δείχνει το πλάνο να πάει εκεί ο παππούς αυτός ο Θεοδωρίδης να συγχαίρει τους διαιτητές και τους βοηθούς, το γενναίο και τον ακρίβο, όπως τους λένε αυτούς εδώ πέρα, και εκείνοι να χαμογελάνε. Είναι μία εικόνα, χίλιες λέξεις, τα είδαμε όλα αυτά εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, αυτοί είναι οι κύριοι. Μόνο έτσι μπορούν να κερδίσουν. Όχι. Έχεις φάει και πεντάρες ξεγυρισμένες και τεσσάρες πρόπερση. Λοιπόν. Ναι, δεν σ' αρέσει, ε. Τι να μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Τι να μ' αρέσει. Ξέρεις πόσα γκολ έχεις φάει και. Τι να μ' αρέσει. 152. Εδώ μιλάμε τώρα. Μέχρι το 11. Για σήμερα μιλάμε. Εδώ μιλάμε τώρα. Ναι. Γίνανε όργια σήμερα. Ποια όργια. Πού όργια. Και εγώ τι έβλεπα. Εσύ δεν βλέπεις τίποτα, δεν ξέρεις να βλέπεις. Εσύ δεν βλέπεις, ρε. Είσαι στενοκέφαλος, ΠΑΟΚτής εκεί
Και δεν καταλαβαίνει τι σου γίνεται. Δεν ξέρει ρε, εσύ βλέπεις ΠΑΟΚ, σιγά ρε, μεγάλη ομάδα είσαι. Όχι, εγώ μιλάω για... Όσον αφορά τώρα την άμυνα του Ολυμπιακού, δεν σ' αρέσει. Ο Ντακώστα και ο, όπως είπες, ο Αντιστροφός, είναι για γέλια. Είναι για γέλια. Η δική σου Βαρέλα τι είναι ρε. Σταμάτα ρε σου λέω τώρα. Αυτό που λέω. Σταμάτα ρε σου λέω τώρα. Όχι, θα λες αυτά που πρέπει. Σταμάτα σου λέω τώρα. Μην μιλάς για τον Ολυμπιακό, λέγε για την ομάδα σου. Εγώ δεν ασχολήθηκα. Ο Βαρέλα λέει τι είναι. Τώρα είπες, ο Βαρέλα τι είναι. Τέλος πάντων, αυτοί έχουν πρόβλημα στην τετράδα. Λοιπόν, αυτοί έχουν πρόβλημα στην τετράδα, έχουν πρόβλημα και στα χαφ. Ναι. Αν έβγαζε το εγώ, παρακαλούσα να βγάλει το Φορτού, να βάλει τον παππού αυτό τον Ντομίκες. Τον Ντομίκες να βάλει που λέει. Άλλη ποιότητα. Άλλη ποιότητα, αλλά δεν έχει αντοχές, δεν έχει τρεξίματα. Κοίταξε. Δεν έχει ένα 25 λεπτό όπως ναι, αλλά δεν έχει τρεξίματα. Θα τον τρώγανε. Ναι. Στην κόντρα οι δικοί μας δεν μπορούσαν να τον πιάσουν. Ναι. Δεν μπορούσαν να τους πιάσει. Ναι. Λοιπόν. Άρα πού καταλήγουμε τώρα. Κοίταξε, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Σήμερα ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κερδίσει και με κόντρα τη διαιτησία. Ναι. Φάνηκε η ποιότητα των ομάδων μέσα. Πολύ καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Όλη εβδομάδα το λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν είναι πολύ γρήγορος μπροστά. Ναι. Πίσω για γέλια είναι η άμυνα του Ολυμπιακού και φάνηκε στο γήπεδο. Ναι. Λοιπόν, τέσσερις κλασικότατες ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Δυστυχώς ρε κάμπος, άμα αυτά τα γκολ δεν μπορεί να τα βάλει, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, και φυσικά πήρε δράση μετά ο Αρετόπουλος. Αυτός εδώ πέρα που τον κουβαλάει ο πρόεδρος του συνδέσμου των Τρικάλων, ο Πουτσιόλης, που τιμωρήθηκε για απάτη κλεμμένη επιταγή της προάλλης πριν 15 μέρες. Είναι οδηγός του, μεταξύ τον κουβαλάει λοιπόν αυτός εκεί πέρα, αυτός που κάνει τα κουμάντα. Ο πρόεδρος... Σταμάτα βρε τώρα, άντε βρε τώρα εγκληματική οργάνωση, τώρα άντε φτάνει. Θα σου ρθει μήνυση από κάτω και θα εντάξει, καλά ένας, μου ρθει μήνυση, εντάξει. Λοιπόν, αυτός ο Πουτσιόλης λοιπόν, που κουβαλάει και νομίζω ότι ο Αρετόπουλος δεν ξέρει σφίριξη, θα το δείτε. Ναι, έτσι νομίζω εγώ. Πρέπει να πάρει την ΕΠΟ. Όλοι οι διαιτητές να φύγουν. Λοιπόν, κύριε Θεοδωρίδη, μικρέ, γιο του μεγάλου, τι έγινε ρε η FIFA. Πού είσαι κυρία FIFA τώρα εσύ, για πες μας. Γιο του μεγάλου. Που θα κάνετε εξυγίανση εσείς. Είμαι σίγουρος ότι η FIFA όλοι μας βλέπει. Δεν ξέρω αν μας βλέπει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι εσύ χάρηκε σήμερα. Το ξέρω.